Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Στην εκπομπή «Πάνω απ' όλα υγεία μου» θα μιλήσουμε σήμερα για την κατάψυξη των οαρίων, όπως επίσης και για την ενδομητρίωση. Κοντά μας έχουμε εκλεκτό προσκεκλημένο. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρήκε το χρόνο και είναι σήμερα μαζί μας. Κοντά μας λοιπόν είναι ο κύριος Γεώργιος Πάντος, ο οποίος είναι καθηγητής μευτικής και γυναικολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Καλώς ήρθατε, κύριε Πάντο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας. Χαρά μου και τιμή μου. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Παράλληλα, πρέπει να πούμε και τους άλλους τίτλους σας, οι οποίοι είναι αρκετοί και πρέπει οπωσδήποτε να τους αναφέρω. Λοιπόν, ο κύριος Πάντος, λοιπόν, είπαμε ότι είναι καθηγητής μευτικής γυναικολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είναι πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Γονιμότητας και Στηρότητας. Επίσης, πρέπει να πούμε ότι είναι τακτικό μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. Επίσης, είναι μέλος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Γονιμότητας και Στηρότητας, γνωστής ως ΕΣΡΕ. Ένας άλλος καινούριος τίτλος και πολύ σημαντικός του κυρίου καθηγητή είναι ότι είναι και εκπρόσωπος της Ελλάδος, της χώρας μας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση για θέματα της αναπαραγωγής. Διευθυντής του Κέντρου Ενδοσκοπικής Χειρουργικής στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, όπως επίσης και διευθυντής του Μευτικού και Γυναικολογικού Τμήματος του Ιατρικού Διαβαλκανικού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Και ακόμα πρέπει να πούμε ότι είναι και συνεργάτης της ΦΥΒΗ. Η ΦΥΒΗ είναι το Κέντρο Ιατρικός Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Αυτά και άλλα πολλά, τα πιο σημαντικά τα είπα. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ λοιπόν, κύριε Πάντο, να μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό και επίκαιρο για πολύ καιρό και συνεχίζει να είναι, γιατί ενδιαφέρει πάρα πολύ τις γυναίκες και τα ζευγάρια. Και αυτό είναι η κατάψυξη των οαρίων ή αλλιώς η κρυοσυντήρηση των οαρίων. Για πείτε μας λίγο, τι σημαίνει ουσιαστικά κατάψυξη οαρίων, ποια είναι αυτή η διαδικασία, ή αν θέλετε να μας πείτε κάποια έτσι νεότερα δεδομένα σε σχέση με το θέμα αυτό αρχικά. Ναι, βεβαίως. Θα άρχιζα από το γεγονός ότι τον Ιούλιο του 2022, πριν δύο χρόνια, δηλαδή 1,5 χρόνο, ψηφίστηκε η νέα νομοθεσία που διέπει την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και βεβαίως εδώ θα πρέπει να πει κανείς ότι αποτέλεσε τομή. Γιατί? Γιατί ο προηγούμενος νόμος, ο 3305 του 2005, επέτρεπε την κρυοσυντήρηση των οαρίων μόνο για λόγους υγείας. Ενώ με τον καινούριο νόμο, το 4958 του 2022, επιτρέπεται η κρυοσυντήρηση των οαρίων για διαφύλαξη και μελλοντική τους χρήση, καθώς επίσης και διατήρηση της γονιμότητας, δηλαδή για κοινωνικούς λόγους. Θέλω να πω πιο απλά ότι παλαιότερα επιτρεπόταν η κατάψυξη των οαρίων για ιατρικούς λόγους, δηλαδή μόνο. Δηλαδή, εάν κάποια γυναίκα είχε πρόβλημα υγείας, κάποια κακοήθεια και θα έπρεπε να υποβληθεί σε κάποια χειρουργική επέμβαση, σε χημειοθεραπεία, σε ακτινοβολία, τότε λοιπόν επιτρέπεται να γίνει η κατάψυξη των οαρίων. Όχι όμως για κοινωνικούς λόγους. Ναι, με την, με την ναι, αυτό, ναι. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Αποτελεί τομή και βεβαίως θα πρέπει να πει κανείς ότι παλαιότερα ήταν μια γκρίζα ζώνη ότι είχε σχέση με την κατάψυξη των οαρίων, ενώ σήμερα η πολιτεία έχει ψηφίσει ένα πολύ φιλελεύθερο και ριζοσπαστικό νόμο, τον 4958, ο οποίος επιτρέπει για κοινωνικούς λόγους την διατήρηση της γονιμότητος. Ναι. Και γιατί, τι νόημα έχει αυτό? Ναι. Σήμερα ξέρουμε ότι λόγω των μεταβολών, κοινωνικών μεταβολών που γίνονται, οι γυναίκες... Οι οποίες είναι και πάρα πολλές. Είναι πάρα πολλές, σαφέστατα. Ναι. Οι γυναίκες ενδιαφέρονται για την οικογένεια, την οικογένειά τους σε μεγαλύτερο ηλικιακό φάσμα, ενδιαφέρονται για την καριέρα, που σημαίνει ότι όταν πια έρθει ο καιρός για να ασχοληθούν με τη γονιμότητά τους, τότε θεωρείται ότι είναι στο τέλος του ηλικιακού φάσματος της αναπαραγωγικής ηλικίας, άρα κατά συνέπεια τα οάρια τους δεν είναι καλά, η εγκυμοσύνη είναι δύσκολη, έστω και με διάφορες μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Άρα κατά συνέπεια εδώ λοιπόν έρχεται η διαδικασία της κατάψυξης των οαρίων. Τι σημαίνει αυτό? Ότι σε μια ηλικία 30 έως 35 ετών μπορεί μια γυναίκα να υποβληθεί σε διέγερση των οθικών, να γίνει παρακολούθηση της ανάπτυξης των οθυλακίων, να πάρουμε τα οάρια τα οποία τα καταψύχουμε. Και όταν τα χρειαστεί η γυναίκα μετά από 5-10 χρόνια,
τότε που ενδεχομένως δεν έχει και περίοδο ακόμη, mm-hmm. έτσι μπορεί να τα χρησιμοποιήσει αυτά με εξαιρετικά αποτελέσματα. Εδώ θα πρέπει να πει κανείς το εξής, ότι αμερικανικές εταιρείες όπως είναι η Google, τι κάνει για να οι γυναίκες, επειδή βρίσκονται στο απόγειο της επαγγελματικής τους καριέρας σε νεότερες ηλικίες, πρημοδοτεί την κατάψυξη των οαρίων ακριβώς. Στην Αμερική η Google και άλλες μεγάλες, η Amazon, διάφορες εταιρείες μεγάλες, ναι. πρημοδοτούν και λένε, κοίταξε, δεν υπάρχει λόγος να μείνεις έγκυος τώρα, κατέψυξε τα οαριά σου. Βέβαια, θέλουν το υλικό, ακριβώς, το μόνιμο, ακριβώς, το ζωηρό και στη συνέχεια, το όταν θα ενδιαφέρεσαι για σύλληψη, έχεις τις εφεδρίες της, mm-hmm. Όσον αφορά τα οάρια, μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις με εξαιρετικά αποτελέσματα. Και σήμερα θα πρέπει mm-hmm. να λεχθεί ότι η κατάψυξη των οαρίων είναι μια πολύ αποτελεσματική μέθοδος, με την mm-hmm. έννοια ότι χρησιμοποιείται η μέθοδος της υαλοποίησης, το vitrification. Mm-hmm. Πολύ απλά τι σημαίνει αυτό, ότι χρησιμοποιούνται διάφορα κρυοπροστατευτικά, ούτως ώστε να μην γίνεται κρυσταλλοποίηση στο οάριο, γιατί τότε καταστρέφεται. Mm-hmm. Που σημαίνει λοιπόν, είναι μια μέθοδος η οποία είναι ταχεία, mm-hmm. δεν είναι όπως είναι οι προηγούμενες μέθοδοι, όπως ήταν η βραδία μέθοδος κατάψυξης mm-hmm. που διαρκούσε ώρες. Και σήμερα έχουμε πια επιστημονικά δεδομένα που αναφέρονται στο γεγονός ότι η αποτελεσματικότητα των κατεψυγμένων οαρίων είναι ίδια όσον αφορά την επίτευξη εγκυμοσύνης, όπως είναι και τα οάρια τα οποία μια γυναίκα χρησιμοποιεί και παίρνει, κάνει ορυξία κάθε μήνα. Άρα δηλαδή είναι μια μέθοδος αποτελεσματική. Δεν είναι πια πειραματική μέθοδος, είναι ναι, μια αποτελεσματική. Είναι αποτελεσματική. Έχει εξαιρετικά και αποτελέσματα. Και έχει αποτελέσματα. Κύριε καθηγητά, είναι μια ευκαιρία ουσιαστικά, από ό,τι καταλαβαίνω, για τη διατήρηση της γονιμότητας στις γυναίκες, που όταν κάποια στιγμή ίσως και εξαντληθεί αυτή η λεγόμενη οθικική, όπως λέμε, εφεδρεία. Οι οθικές εφεδρείες, βεβαίως. Κοιτάξτε, να το πούμε απλά. Ναι, να το πούμε απλά. Ακριβώς. Όταν, ας πούμε, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, το έμβριο, το θήλιο έμβριο, έχει κάποια εκατομμύρια οάρια. Ναι. Όταν γεννηθεί, ναι, έχει 1-2 εκατομμύρια οάρια. Όταν φτάσει στην εφηβεία, έχει 300-500.000 οάρια. Όταν φτάσει στην ηλικία των 37 ετών, έχει 25.000 οάρια. Και όταν φτάσει στην ηλικία των 50 ετών, έχει μόνο 1.000 οάρια. Ναι. Άρα καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η καλύτερη ηλικία για να μπορέσει μια γυναίκα να τεκνοποιήσει από την άποψη της ποιότητας των οαρίων είναι το ηλικιακό φάσμα μέχρι τα 35. Μάλιστα. Εδώ λοιπόν έρχεται η διαδικασία της κατάψυξης, όπου στη γυναίκα χορηγούμε φάρμακα, διεγείρουμε τις οθήκες, παρακολουθούμε mm-hmm. με περιχογράφημα και ορμονικό έλεγχο την ανάπτυξη των οοθυλακίων, και όταν είναι έτοιμα, τότε με μια πολύ απλή διαδικασία διακολπικά από τον κόλπο με υπηρηχογράφημα παίρνουμε mm-hmm. τα οάρια, mm-hmm. Τα οποία καταψύχονται. Σήμερα καταψύχονται τα οάρια για ένα χρονικό διάστημα 5 ετών, και στη συνέχεια μπορεί μια γυναίκα να ζητήσει ανανέωση και να καταψυχθούν. Δηλαδή το πρώτο όριο είναι τα 5 χρόνια, ας πούμε. Μετά αρχίζει και μπορεί να ζητήσει ανανέωση και μπορεί να χρησιμοποιηθούν και μετά από 15-20 χρόνια. Αυτό θέλω να ρωτήσω. Δηλαδή, πόσο χρόνο ζωής ακριβώς, μπορεί να έχουν αυτά τα οάρια. Δεν υπάρχει περιορισμός όσον αφορά το χρόνο ζωής των οαρίων. Ναι. Και σήμερα, επειδή με το νέο νόμο για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή επιτρέπεται η τεκνοποίηση μέχρι το τέλος του ηλικιακού φάσματος της αναπαραγωγικής ηλικίας της γυναίκας, το οποίο mm-hmm. τοποθετείται. Mm-hmm. Εμείς εισηγηθήκαμε στον προηγούμενο πρόεδρο, στον προηγούμενο Υπουργό Υγείας, τον κύριο Πλεύρη, και το όριο θεσπίστηκε, ανέβηκε από τα 50 στα 54 έτη. Πολύ άρα, κατά συνέπεια, είναι μέχρι τα 54, ναι. καταλαβαίνετε, μια γυναίκα μπορεί να έχει οάρια από την ηλικία των 35 ετών και να τα χρησιμοποιήσει μια ηλικία 50-52 έως 54 ετών. Ναι, άρα, κατά συνέπεια, τι κάνουμε, ναι. διευρύνουμε την αναπαραγωγική της ικανότητα. Πάρα πολύ σημαντικό είναι αυτό. Άρα, λοιπόν, θεωρείτε εσείς ότι η κατάλληλη ηλικία, ας πούμε, για την... λέμε τώρα, έτσι, μπορεί να το κάνει και πιο μπροστά, για να γίνει αυτό είναι η ηλικία γύρω στις 35-36. Έως 35. Μπορούν και μικρότερες γυναίκες. Μπορεί και μικρότερες, βεβαίως. Γιατί ίσως να έχουν αυτές οι μικρότερες γυναίκες και κάποια προβλήματα υγείας, κύριε καθηγητά. Έτσι, δεν είναι... Αυτό είναι όχι για διατήρηση της γονιμότητας, αυτή είναι μια άλλη υπομάδα. Υπάρχουν γυναίκες, ας πούμε, οι οποίες έχουν ενδομητρίες, έχουν κύστης ενδομητρίωσης. Ξέρουμε ότι στην περίπτωση αυτή οι οθικικές εφεδρείες των γυναικών είναι μειωμένες. Υπάρχουν γυναίκες οι οποίες έχουν υποβληθεί σε διάφορες επεμβάσεις στις οθήκες για αφαίρεση των κύστεων. Mm-hmm. Ξέρουμε ότι σε αυτή την περίπτωση
Οι γυναίκες δεν έχουν ικανοποιητικές οθικικές εφεδρείες. Εδώ λοιπόν υπάρχει η κατάψυξη των οαρίων, όπου με τη διαδικασία που σας προανέφερα μπορούμε να πάρουμε οάρια, και τα δεδομένα, τα στατιστικά αναφέρουν σήμερα ότι μια γυναίκα για να πάρει ένα παιδί στο σπίτι με κατεψυγμένα οάρια θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 10 οάρια στην κατάψυξη. Mm. Άρα να γιατί χρειάζεται οι γυναίκες να καταψύξουν οάρια σε μικρό ηλικιακό φάσμα που έχουν και περισσότερα οάρια και είναι καλύτερης ποιότητας. Από την άλλη πλευρά, νεότερες γυναίκες, όταν θα μείνουν έγκυες, ναι, τα ποσοστά αποβολών λόγω χρωμοσωμικών ανομαλιών είναι λιγότερα. Mm. Άρα να γιατί λοιπόν υπάρχει ένδειξη και θα πρέπει οι γυναίκες σήμερα να το έχουν σαν πρωταρχικό στόχο, στο βαθμό που δεν έχουν ολοκληρώσει την αναπαραγωγική τους ικανότητα, να καταψύχουν οάρια. Είναι δηλαδή μια κατάθεση, όπως κάνει κανείς μια κατάθεση στην τράπεζα για να... Είναι και η κατάψυξη των οαρίων για μελλοντική τους χρήση. Ναι, καταψύχουμε για να έχουμε εμείς τις γυναίκες. Ιδιαίτερα αυτές που είπαμε που έχουν επαγγελματική δραστηριότητα πάρα πολύ έντονη, σπουδές και όλα λόγους υγείας, για κοινωνικούς λόγους, αλλά και ιατρικούς λόγους. Και ιατρικούς λόγους. Κύριε καθηγητά, θέλω να τονίσουμε και την περίπτωση αυτών των γυναικών, οι οποίες δυστυχώς έχουν κάποια μορφή καρκίνου. Και πρέπει αυτό γίνεται σε ποιες περιπτώσεις. Δηλαδή, όταν. Ναι, σε γυναίκες, ας πούμε, οποίες έχουν. Θέλω να κάνω χημειοθεραπεία. Ακριβώς. Υπάρχει τέτοιο, μία. Τι ας πούμε, στην περίπτωση που μία γυναίκα έχει την ατυχία να πάσει από καρκίνο μαστού και θα πρέπει να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση συν ακτινοθεραπεία και χημειοθεραπεία. Ναι, ξέρουμε λοιπόν ναι. ότι και η χημειοθεραπεία και η ακτινοβολία επηρεάζουν το οθικικό δυναμικό. Mm-hmm. Άρα στην περίπτωση αυτή θα πρέπει ο ογκολόγος σε συνεργασία με τον γυναικολόγο της αναπαραγωγής να μπορέσουν να μεθοδεύσουν πριν αρχίσει τη διαδικασία χημειοθεραπείας ή ακτινοβολίας να υποβληθεί στη διέγερση των οθικών. Σε 15 μέρες έχει τελειώσει και αν πάρει πάνω από 10 οάρια έχει διασφαλίσει τη μελλοντική της γονιμότητα. Πάρα πολύ ωραία. Ναι, αυτό είναι σημαντικό. Ναι. Είναι μια απλή διαδικασία ναι. και θα πρέπει να πούμε ότι είχαμε εισηγηθεί και εγώ είχα μιλήσει με τον Υπουργό Υγείας ούτως ώστε να καλύπτεται και οικονομικά το κόστος των φαρμάκων. Πολύ γιατί ωραία. Καταλαβαίνετε ναι. ότι μια γυναίκα η οποία είναι στο ηλικιακό φάσμα 30-35 ετών μπορεί να μην έχει την οικονομική άνεση να ξοδέψει αυτά τα χρήματα για κατάψυξη οαρίων. Άρα θα ήταν μια βοήθεια της πολιτείας και στο βαθμό που υπάρχει υπογεννητικότητα στην Ελλάδα είναι μια διασφάλιση της μελλοντικής γονιμότητας των Ελληνίδων. Αυτό, να μπορέσει να καλύπτει ως εκπρόσωπος τα φάρμακα. Τώρα και της Ελλάδας, τα θέματα ναι. υγείας και αναπαραγωγής ναι. στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να το προτείνετε. Στην ναι. Ελλάδα δεν ισχύει ακόμα. Όχι. Δηλαδή το κόστος είναι ιδιωτικό προς το ναι, παρόν. Κοιτάξτε, μια γυναίκα που κάνει εξωσωματική, εφόσον πάρει έγκριση από τον ΕΟΠΗ, παίρνει τα φάρμακα για 2 προσπάθειες σε ένα χρονικό διάστημα ενός έτους δωρεάν. Μάλιστα. Και αυτό είναι σημαντικό. Συν κάποιο βοήθημα, 300 ευρώ βεβαίως. Από την άλλη πλευρά, γυναίκες οι οποίες κάνουν κατάψυξη οαρίων για κοινωνικούς λόγους δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Που σημαίνει θα πρέπει να επιβαρυνθούν με το κόστος των φαρμάκων και το κόστος της εξωματικής. Άρα θα είναι μια μικρή αλλά ουσιαστική βοήθεια εκ μέρους της πολιτείας να μπορέσει να θεσπίσει τη δωρεάν χορήγηση φαρμάκων στις γυναίκες που θέλουν να κάνουν κατάψυξη αρίων. Βεβαίως. Ούτε για ιατρικούς λόγους δεν έχει νομοθετηθεί το ΕΠΗ. Αυτό λοιπόν πρέπει να επιδιωχθεί οπωσδήποτε. Γιατί όταν υπάρχουν αυτοί οι ιατρικοί λόγοι. Ναι. Που μπορεί να κοιτάξτε, είναι... να σας πω. Ναι. Στο βαθμό που μια γυναίκα έχει κάποια κακοήθεια και θα πρέπει να υποβληθεί σε χημειοθεραπεία ή ακτινοβολία, ναι, ναι, ναι. θα πρέπει μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, αυτό, πριν έτσι. Μετά την επέμβαση που θα κάνει για την κακοήθεια, μαστό ή οπουδήποτε άλλο, και πριν αρχίσει την χημειοθεραπεία εκνοβολία, να μπορέσει να υποβληθεί σε ένα-δύο κύκλους διέγερσης οθικών. Επειδή οι διαδικασίες έγκρισης των φαρμάκων από τον ΕΟΠΗ είναι χρονοβόρες, που σημαίνει ότι δεν είναι εφικτό αυτό σε αυτή τη φάση. Όμως η πολιτεία δίνει τη δυνατότητα, έτσι με την κατάψυξη των οαρίων, να μπορέσει να διασφαλίσει τη μελλοντική τη γονιμότητα. Γιατί είναι και η νομοθεσία, είναι και αυτά που είπατε. Δεν είναι μόνο ότι θέλω εγώ και μ' αρέσει και μπορώ και το εγκρίνω. Στα υπόλοιπα κράτη, τι γίνεται και στη δικιά μας χώρα. Ναι. Επίσης θέλω να ρωτήσω, κύριε καθηγητά,
σε σχέση με την πρόωρη εμμηνόπαυση. Υπάρχουν κάποια κορίτσια τα οποία είναι γνωστό ότι έχουν πρόωρη εμμηνόπαυση, ίσως από τις μητέρες τους, από την λόγω κληρονομικότητας. Και αυτό αποτελεί μια αιτία, ας πούμε, για την κατάψυξη, θεωρείτε εσείς ή όχι? Πρόωρη εμμηνόπαυση σημαίνει ότι σταματάει η περίοδος πριν το ηλικιακό φάσμα των 40 ετών. Ναι. Από την άλλη πλευρά, για να μπορέσει μια γυναίκα σήμερα να δει αν τι οθικικές εφεδρίες υπάρχουν. Αυτό πρέπει, θέλω να το ξέρω. Έτσι, αυτό είναι σημαντικό. Σε συνεργασία με τον γυναικολόγο που την παρακολουθεί, mm-hmm. να δει τις οθικικές εφεδρίες. Υπάρχουν σήμερα αξιόπιστες εξετάσεις, mm-hmm. όπως είναι η μέτρηση της αντιμιουλέριας ορμόνης, δηλαδή της AMI, mm-hmm. η οποία είναι μια αξιόπιστη μέθοδος. Mm-hmm. Είναι η μέθοδος του Antral Follicle Count, το AFC, που μετράμε τα οθλάκια και βλέπουμε τις οθικικές εφεδρίες. Υπάρχουν δυναμικές δοκιμασίες. Άρα, κατά συνέπεια, σήμερα. Ναι. Είναι λέτε. Σημαντικό ναι. μια γυναίκα να ξέρει τι οθικικό δυναμικό έχει, τι εφεδρίες έχει. Και ξέρετε, οι γυναίκες αυτές κατά κανόνα έχουν κανονική περίοδο, είναι όλα φυσιολογικά, mm-hmm. θεωρούν ότι μπορούν να μείνουν έγκυες mm-hmm. και στη συνέχεια βρίσκονται προτετελεσμένων γεγονότων όταν ο γυναικολόγος τους πει ότι ξέρεις, δεν έχεις ναι, οθικικές εφεδρίες, ναι. οι οθήκες σου υπολειτουργούν, άρα και τα οάρια που θα έχεις δεν θα είναι καλής ποιότητας, άρα και η μελλοντική σου ικανότητα τίθεται ένα αμφιβόλο. Mm-hmm. Άρα είναι σημαντικό να. Βεβαίως αυτό απευθύνεται κυρίως στους γυναικολόγους, mm-hmm. να ενημερώνουν τις γυναίκες ότι υπάρχει σήμερα αυτή η δυνατότητα κατάψυξης των οαρίων. Ναι, γιατί μου. Είναι μια μελλοντική επένδυση. Είναι μια μελλοντική επένδυση. Θα το συνεχίσω ακόμα λίγο. Γιατί θέλω να ρωτήσω αυτά τα κορίτσια τα οποία θέλουν να υποβληθούν και πραγματικά ακούνε γενικά και από το ίντερνετ ενημερώνονται για την κατάψυξη των οαρίων. Να τους πούμε έτσι ενημερωτικά και ξεκάθαρα πώς γίνεται η διαδικασία. Είπαμε στην αρχή ότι πρέπει να συλλεχθούν τα οάρια τα οποία γίνονται μετά από. Διέγερση των οθικών. Διέγερση των οθικών. Τι σημαίνει αυτό για τη γυναίκα? Μάλιστα, δηλαδή κάθε μία γυναίκα ναι. απλά κάνει ορυξία ένα οάριο το μήνα. Έχει, mm-hmm. Εάν έχει υποτίθεται σε μηνιαία βάση ορυξία. Εμείς λοιπόν θέλουμε περισσότερα οάρια. Άρα δεν είναι λογικό να πει κανείς ότι σε φυσικό κύκλο χωρίς χορήγηση φαρμάκων θα καταψύξουμε οάρια. Mm-hmm. Αυτό γίνεται σε γυναίκες που βρίσκονται στο τέλος της αναπαραγωγικής ηλικίας, οι οποίες όταν χορηγήσουμε φάρμακα δεν αντιδρούν, οπότε σε αυτή την περίπτωση σε φυσικό κύκλο ή σε τροποποιημένο φυσικό κύκλο παίρνουμε, μαζεύουμε ένα-ένα οάριο και μέχρι να συλλέξουμε ένα ικανοποιητικό αριθμό που πρέπει να είναι γύρω στα 10. Ναι. Έτσι λοιπόν τι κάνουμε, δίνουμε φάρμακα τα οποία διεγείρουν τις οθήκες, mm-hmm. παράγουν πολλά οάρια. Δεν άρκωση γίνονται, γίνεται όχι, διαδικασία. Όχι, όχι, η παρακολούθηση είναι μια διαδικασία 10 λεπτών, η γυναίκα απευθύνεται στο κέντρο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, υποβάλλεται σε ορμονικό έλεγχο κάθε 2-3 μέρες, mm-hmm. σε ένα υπερηχογράφημα, μέσα σε 15 μέρες χορήγησης φαρμάκων ξέρουμε πόσα οθλάκια αναπτύσσονται και στη συνέχεια μια ελαφρά αναισθησία, μια διαδικασία 10 λεπτών από τον κόλπο με το υπερηχογράφημα παίρνουμε τα οάρια. Ωραία, ο βιολόγος θα δει πόσα από αυτά είναι όρημα και στη συνέχεια καταψύχονται. Μάλιστα. Απλό. Απλό, δεν είναι, φαντάζει πολύ απλό, ναι. Και μετά καταψύχονται, τα κρατάμε, είπαμε, τα 5 πρώτα χρόνια, μπορεί και παραπάνω, μέσα σε υγρό άζωτο. Υπάρχει ασφάλεια για την κατάψυξη των οαρίων. Σήμερα υπάρχουν μελέτες αναφορικά με την υγεία των παιδιών τα οποία έχουν γεννηθεί μετά από κατάψυξη, απόψυξη οαρίων. Δεν έχει καμία διαφορά όσον αφορά την υγεία τους και κατά συνέπεια δεν θα πρέπει να υπάρχουν γκρίζες ζώνες και αμφιβολίες για το αν οι μέθοδοι αυτοί εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία των παιδιών. Είναι μια ασφαλέστατη μέθοδος. Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω πως έχουμε ολοκληρώσει αυτό το θέμα σε σχέση με την κατάψυξη. Εγώ ρώτησα ό,τι άλλο θέλετε, εκτός αν θέλετε να προσθέσετε και κάτι άλλο. Μπορώ να σας ακούσω. Όσον αφορά την κατάψυξη των οαρίων, βεβαίως υπάρχει και κατάψυξη σπέρματος. Ναι, και κατάψυξη οθικικού ιστού. Όπως επίσης και κατάψυξη οθικικού ιστού. Να τα πούμε και όλα αυτά τι σημαίνουν. Ναι, βεβαίως. Δηλαδή μπορεί επίσης ένας άντρας. Επίσης είναι απλά. Στον άντρα είναι πολύ πιο απλά. Ναι. Δεδομένου ότι ναι. το να πάρουμε οάρια είναι τη διαδικασία που σας ανέφερα. Στον άντρα είναι πιο απλά, ας ναι, πούμε. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι, είναι πολύ απλό. Μια εξπερμάτιση παίρνει. Ας πούμε, έχουμε έναν άντρα ο οποίος έχει καρκίνο των όρχιων και ο οποίος θα πρέπει να κάνει χημειοθεραπεία. Ναι. Πριν λοιπόν κάνει τη χημειοθεραπεία, δίνει 2-3 δείγματα σπέρματος, τα οποία είναι υπέρ του δέοντος αρκετά. Μάλιστα. Και στη συνέχεια μπορεί να καταψυχθεί το σπέρμα για 10 χρόνια.
Πάρα πολύ ωραία. Καταλάβατε. Άρα λοιπόν γίνεται και κατάψυξη και σπέρματος ζωαρίων για τους άντρες. Σπέρματος. Αυτό, ναι, σπέρματος για τους άντρες. Αυτό όμως δεν είναι και τόσο πολύ γνωστό. Δηλαδή, κατάψυξη ζωαρίων είναι η ταμπέλα, είναι αυτό το θέμα το οποίο κυκλοφορεί παντού. Γιατί? Γιατί ας υποθέσουμε ότι χωρίς να είναι σεξιστικό το γεγονός ότι ότι το ηλικιακό φάσμα, η αναπαραγωγική ηλικία της γυνέκας είναι πιο μικρή, είναι πιο μικρή σε σχέση με τον άντρα. Δηλαδή, ας πούμε, αστειευόμενοι θα λέγαμε ότι ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο έγινε πατέρας στα 67, παραδείγματος χάρη. Εμείς παρόλο που τεκνοποιούμε, έχουμε λιγότερα χρονικά όρια για δηλαδή να μια γυναίκα, για τη γονιμότητά μας. Η πιθανότητα μιας γυναίκας μετά τα 45 να μείνει έγκυος με δικά της οάρια μειώνεται δραματικά. Όπως σας είπα, στην ηλικία 37 ετών, κατά μέσο όρο μια γυναίκα έχει 25.000 οάρια. Και στην ηλικία του 50 ετών έχει 1.000 οάρια. Καμία σχέση. Που σημαίνει ότι είναι πολύ λίγα σε σχέση με τα 1,2 εκατομμύρια που γεννιέται ένα νεογνώ θήλιο, ας πούμε. Και στην εφηβεία θα φτάσει να έχει 300 με 500.000 οάρια. Θέλω να ρωτήσω και κάτι. Δύο θέματα έχω ακόμα. Θέλω να το ρωτήσω έτσι απλά. Υπάρχει περίπτωση αυτά τα οάρια τα οποία θα καταψηφθούν με ασφαλή τρόπο μέσα σε υγρό άζωτο για αυτά τα χρόνια που λέμε στο τέλος να μην είναι γόνιμα? Όχι. Πριν γίνει η διαδικασία της κατάψυξης, ο βιολόγος θα δει ποια από τα οάρια αυτά είναι όριμα. Θα πρέπει να υπάρχουν προϋποθέσεις για να καταψηφθούν τα οάρια. Ωραία, γιατί σημαίνει... αυτό δίνει ασφάλεια πάλι. Ναι, βεβαίως. Ναι. Που σημαίνει ότι όταν καταψυχθούν τα οάρια, η πιθανότητα να καταστραφούν στην απόψυξη είναι ιδιαίτερα χαμηλή. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Σίγουρα βεβαίως, θα υπάρχουν κάποιες... Δεν ξέρουμε την γονιμοποιητική ικανότητα των οαρίων, δεδομένου. Ναι, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που γι' αυτό είπαμε ότι θα πρέπει μια γυναίκα να έχει τουλάχιστον 10 οάρια για να πει ότι εγώ θα πάρω παιδί στο σπίτι. Μήπως και παραπάνω. Γιατί... Ναι, αυτό, minimum, αυτό το είπα, minimum. Το ελάχιστο. Ναι, το ελάχιστο είναι 10 οάρια. Ναι. Καταλάβατε. Ναι. Να είμαστε σίγουρες τέλος πάντων. Κύριε καθηγητά, θέλω να ρωτήσω και ακόμα κάτι πριν κλείσουμε το όλο το θέμα αυτό. Είπατε ότι μπορούμε να κάνουμε και κατάψυξη κάποιον άλλο, να γίνει κατάψυξη κάποιον οθηκικού ιστού. Οθηκικού ιστού. Οθηκικού. Τι σημαίνει αυτό για τη γυναίκα? Δηλαδή, εδώ γίνεται σε άλλες περιπτώσεις, θα πρέπει, υπάρχουν περιπτώσεις όπου κάνουμε λαπαροσκόπηση, έτσι παίρνουμε ένα μικρό κομμάτι από τον οθηκικό ιστό, το οποίο καταψύχουμε. Είναι μέθοδοι οι οποίες δεν είναι πειραματικές σήμερα, έχουν όμως μικρότερη αποτελεσματικότητα. Είναι πιο διαδεδομένη η κατάψυξη είτε σπερματοζωαρίων είτε οαρίων. Ας μείνουμε εδώ τότε, για να μην προχωρήσουμε στα άλλα, τα οποία αυτά γιατί είναι πιο σίγουρα, δίνουν περισσότερη ασφάλεια, είναι πιο επίκαιρα και φυσικά έχουν γίνει όλα αυτά. Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, δεν θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο για αυτό το θέμα. Θα συνεχίσουμε όμως το δεύτερο μέρος, το οποίο θα μιλήσουμε για την ενδομητρίωση, για ένα άλλο θέμα, το οποίο αφορά δυστυχώς πολλές γυναίκες. Θα πούμε τι σημαίνει ενδομητρίωση, ποια είναι τα συμπτώματα και πώς πραγματικά γίνεται η διάγνωση. Σε πολύ λίγο, με τον καθηγητή μευτικής γυναικολογίας, τον κύριο Γεώργιο Πάντα. Μία στις 10 γυναίκες. Μία στις 10 γυναίκες. Μία στις 10 γυναίκες θα έχει την πιθανότητα να πάσχει από ενδομητρίωση. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό. 10%. Είναι πολύ σημαντικό. Στο γενικό πληθυσμό, 10%. Σε γυναίκες οι οποίες έχουν υπογονιμότητα, το ποσοστό αυτό είναι σημαντικά μεγαλύτερο. Και σε γυναίκες που υποβάλλονται σε διάφορες μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, το ποσοστό μπορεί να ανέβει μέχρι 30%. Δημιουργούμε τώρα suspense για να δούμε τι θα γίνει στο επόμενο μέρος. Γιατί πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέροντα και φυσικά θα συνδυάσουμε και την ενδομητρίωση με την υπογονιμότητα, που είναι αυτό πάρα πολύ βασικό. Έτσι, λοιπόν, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί, αγαπημένοι φίλοι.